Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε κοντά σας με ένα θέμα το οποίο, όπως προλόγησα, αγχώνει πολλούς γονείς και γύρω από την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πολλά ερωτήματα προκύπτουν ασφαλώς όταν αυτή μπορεί να ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει από την νηπιακή ηλικία. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα με την Μαρία Πυρουνάκη, ψυχολόγο παιδιών και εφήβων, με μεταπτυχιακό στην αναπτυξιακή παιδοψυχολογία και σίγουρα με πολλές ερωτήσεις δικές μας και από το κοινό να εκπηδούν και να προκύπτουν μέσα από μια ροή συζήτησης που ευελπιστώ να βρει πρόσφορα έδαφος και στο δικό σας μυαλό και σίγουρα σε κάθε περίπτωση σε όλους και όλες εσάς που μας παρακολουθείτε. Με αφορμή το σεμινάριο το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, θα μας πεις πού και πότε, Μαρία. Σε καλωσορίζω και σου εύχομαι και καλή χρονιά. Καλησπέρα, επίσης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χάρηκα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και με ένα θέμα δύσκολο. Και με ένα θέμα που γεννάει πολλά ερωτήματα, κρύβει πολλές απορίες, κρύβει πολλές φορές και ημιμάθεια, τολμώ να πω, αν όχι και άγνοια ολότελη. Γενικά γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Mm-hmm. Πριν πούμε και αποδομήσουμε τι είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί πολλοί κόσμος την ταυτίζει με συζήτηση γύρω από το σεξ ή πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να προκύπτουν στο μυαλό. Από νηπιακή ηλικία μπορεί και πρέπει ένα παιδί να σιγά σιγά να ενημερώνεται. Ακριβώς. Αρχικά θα ήθελα να δούμε τι δεν είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γιατί πάρα πολλοί γονείς, πάρα πολλοί ενήλικες, τη συγχαίνουν με τη σεξουαλική δραστηριότητα, mm-hmm. με το σεξ και ό,τι έχει να κάνει με τα ενήλικα θέματα. Και γι' αυτό το λόγο απέχουν από αυτό στα παιδιά τους. Προτιμούν να μην τα πονηρέψουν, όπως μου λένε και εμένα πολλές φορές. Και φτάνουν παιδιά που έχουν άγνοια και εκείνα, έχουν να νιώθουν και εκείνα ενοχή και ντροπή πάνω στο κομμάτι αυτό. Οπότε μεγαλώνοντας βιώνουν όλα αυτά τα συναισθήματα τα δύσκολα. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε ότι η σεξουαλική αγωγή αφορά όλους τους τομείς ανάπτυξης ενός παιδιού. Έχει να κάνει με την ταυτότητά του, δηλαδή το να το κάνουμε να νιώσει άνετα με όλα τα μέρη του σώματός του, με όλο το σώμα του, να μην νιώσει ντροπή και ενοχή για κάποιο μέρος του σώματός του. Και συμπεριλαμβάνοντας και τα γενετικά όργανα. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλές φορές τείνουμε να μην τα κατονομάζουμε με επιστημονικούς όρους. Λέμε είναι παιδί, μην το πονηρέψουμε, mm-hmm. μην πούμε αυτή τη λέξη. Προτιμούμε άλλες λέξεις, λίγο πιο χιουμοριστικές. Και έτσι μετά τα παιδιά προκαλούν κιόλας. Οπότε εγώ απορώ γιατί να τους διδάσκουμε τι είναι το χέρι, τι είναι το πόδι, τι είναι η καρδούλα, τι είναι το στομάχι, να μην τους διδάσκουμε και τα γενετικά όργανα. Είναι απορίας άξιο. Είναι απορίας άξιο. Νομίζω όμως αυτό κρατάει από αρκετές γενιές πίσω και σίγουρα μία ανασφάλεια και μία ανησυχία, χωρίς κακή πρόθεση από την πλευρά των γονιών. Το τι να πω και πώς να το πω, γιατί εγώ ο ίδιος ενδεχομένως να μην είμαι καταρτισμένος επιστημονικά, να μην είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος στο να ονομάσω και να περιγράψω καταστάσεις. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά ρωτούν ακατάπαυστα. Και αυτό είναι και το όμορφο τελικά, όταν μέσα από ερωτήσεις οι οποίες τίθενται, ανακαλύπτεται ο κόσμος τους, το σώμα τους και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαχθεί, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Η διαφορά μας είναι ότι τα παιδιά έχουν μια φυσική περιέργεια και μια αθωότητα, μια αφέλεια, αν τη λέγαμε έτσι, που δεν έχουν ντύσει τις λέξεις, δεν έχουν κάνει κοινωνικές κατασκευές, δεν έχουν ντύσει τις λέξεις με υποθέσεις, με σενάρια από πίσω που κάνουμε εμείς οι ενήλικες. Οπότε θα ρωτήσουν μια μαμά, μαμά, τι είναι σεξ? Δεν θα το ντύσουμε πονηριά με κομμάτια ενήλικα όπως η μητέρα που θα παγώσει και θα πει τι θα απαντήσω τώρα, καλύτερα να μην απαντήσω, ας το για αργότερα κτλ. Εγώ λέω πολλές φορές στους γονείς ότι γι' αυτό το λόγο έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία να. Για την προσχολική ηλικία. Οπότε πολλές φορές μας βγάζουν τη δύσκολη θέση του να απαντήσουμε κάτι που δεν ξέρουμε ή κάτι που εμείς νιώθουμε ενοχή. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν έχει σημασία η απάντηση, αλλά το ύφος μας. Ο τρόπος φωνής μας, αν εγώ δείξω σοκαρισμένος σε ένα θέμα, αλλά απαντήσω καθόλου με φυσικότητα και με αντικειμενική αλήθεια, το παιδί θα πάρει το ύφος μου. Δεν θα πάρει τη γλώσσα του σώματος. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω σε ερωτήματα που προκύπτουν, γιατί τα παιδιά ασφαλώς μπορούν να ακούσουν οπουδήποτε, από την τηλεόραση, από μια συζήτηση ενηλίκων, να κρατήσουν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σφουγγαράκια. Αυτό το οποίο θα θέσουν ως ερώτημα, για το σεξ για παράδειγμα, mm-hmm. ή πώς γίνονται τα παιδιά. Και νιώθουν πολλοί γονείς αυτή την ανησυχία, αυτή τη συστολή, πώς θα το πω, τι θα πω ή δεν τα ρωτάμε αυτά. Όταν ένας γονιός δώσει, ας το πιάσουμε με περιπτωσιολογία, δώσει μία απάντηση, όχι ακριβώς παρεμφερή, ακόμα πιο ανοιχτή, διευρυμένη και λίγο πιο, αν θέλεις, ουτοπική και φαντασιακή. Αυτό έρχεται και εμποτίζεται, ενσταλάζεται μέσα στο παιδί, παγιώνεται και κλειδώνει ως απάντηση. Και αν ναι, δημιουργεί άλλες εικόνες που μελλοντικά μπορεί να αποδειχθούν ότι ναυαγούν και ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, τίθεται θέμα και αξιοπιστίας από πλευράς και εμπιστοσύνης από πλευράς του παιδιού προς τους γονείς και αντίρροπα.
Το πιο σημαντικό στην ηλικία αυτή, στην υπηαγική ηλικία, είναι να νιώσει το παιδί ότι έχει έναν γονέα, έναν ενήλικα που νιώθει ασφάλεια, που μπορεί να συζητήσει μαζί του θέματα κάθε είδους. Οπότε, αν εμείς ντύσουμε κάποια θέματα του παιδιού με ενοχή, με ντροπή, αποστασιοποιηθούμε ή βάλουμε λίγο μυστήριο στην απάντηση, το παιδί θα αρχίσει να ψάχνει αλλού, θα γίνει καχύποπτο, θα απομονωθεί, θα κλειδωθεί. Οπότε μετά, μελλοντικά, αυτό που θέλουμε να έχουμε υγιή επικοινωνία με τα παιδιά μας και να έχουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, το παιδί μας θα έχει κλειδώσει. Έχει κλονιστεί λοιπόν η σχέση. Ακριβώς. Εκ των προτέρων. Ακριβώς. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν στα παιδιά ότι είμαι εδώ για σένα, σε αγαπώ ανιδιωτελώς. Δεν έχω κάποιο συμβαίνον από σένα. Είμαι εδώ, σε φροντίζω, σε προστατεύω και πραγματικά σου λύνω κάθε απορία. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώσει το παιδί. Αν παγώσουμε και τρενάρουμε το χρόνο της απάντησής μας, θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Η αναβλητικότητα η οποία εκείνη τη στιγμή λύνει τα χέρια των γονιών, τους βγάζει από τη δύσκολη θέση προσωρινώς, έχει όμως δουλευτεί μέσα τους και η ανησυχία αυτή πώς θα το συζητήσω, πώς θα το πω, γιατί με ρωτάει, τι του ήρθε τώρα, από πού το άκουσε. Και όλες αυτές οι ανοχές, τύπτουν οι ειρηνίες, ας πούμε, δημιουργούν μια ανισορροπία και στην οικογένεια και μαγκώνονται και οι ίδιοι οι γονείς. Πώς μπορεί να αποδομηθεί και πώς μπορεί να αποφευχθεί, δίνουμε άμεσα απαντήσεις στο παιδί την ώρα που το ρωτάει. Αυτό είναι και ο σκοπός που κάνω το απόψινο σεμινάριο. Να δούμε λίγο, να μπούμε λίγο στην ηλικία την υπηαγική, να δούμε πόσες ερωτήσεις καταιγιστικά κάνουν τα παιδιά, που μπορεί να μην το περιμένουμε, μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ακόμα μικρό κτλ. Κτλ. Οπότε λίγο ξέροντας τι θα περιμένουμε, είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Πολλές φορές είναι μια καλή απάντηση, αν νιώσουμε λίγο μπλοκαρισμένοι, είναι μια καλή απάντηση να πούμε ότι θα ήθελα να το κοιτάξουμε μαζί αυτό. Μπορούμε να πάρουμε μαζί ένα βιβλίο, μπορούμε να κοιτάξουμε μαζί, να το δούμε γι' αυτό, να ψάξουμε μαζί γι' αυτό. Οπότε το παιδί και θα μας νιώσει κοντά του και δεν θα αποφύγουμε την ερώτηση και εμείς η αμηχανία της στιγμής εκείνης θα μπορούμε λίγο να την καλύψουμε. Άλλες φορές πάλι εγώ ρωτάω τα παιδιά ότι εσύ τι ξέρεις γύρω από αυτό το θέμα. Γιατί για να ρωτήσουν μπορεί κάποιοι να το έχουν ακούσει. Ένα λοιπόν παιδάκι που θα μου πει εμένα, κυρία, τι είναι σεξ. Εγώ γυρίζω και του λέω, έχεις ακούσει γι' αυτό το θέμα. Ξέρεις να μου πεις εσύ πάνω σε αυτό. Οπότε εκεί παίρνουμε και πληροφορίες αν άκουσε κάτι και από πού το άκουσε. Και αντιστρέφεις κιόλας τους ρόλους. Ακριβώς. Ξεκινώντας από αφετηρία, αυτά τα οποία έχει ήδη ως γνώση το παιδί ή ως σύμπτυξη πληροφοριών. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο αίτημα. Δεν είναι ηλικιακό το όριο που λέμε ότι σε αυτή την ηλικία ξεκινάμε να μιλάμε. Είναι παιδιά που μπορεί να έχουν απορίες νωρίτερα από άλλα. Είναι παιδιά που έχουν διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετικές εικόνες. Έχουν λάβει διαφορετική ενημέρωση από το σπίτι τους. Οπότε ξεκινάμε πάντα με την αφετηρία του κάθε παιδιού και πάντα στη γλώσσα του και πάντα άμεσα, με ειλικρίνεια και με στα λόγια, συμπυκνωμένα. Και σταθερότητα σίγουρα, σε αυτό το οποίο λέμε, συνέπεια και στο λόγο και στην πράξη. Το φίλο, κορίτσι, αγόρι, συνήθως οι μπαμπάδες νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα να μιλήσουν και να ξεκαθαρίσουν στα αγόρια, στα αρσενικά της οικογένειας όπως λένε, αυτόν τον ρόλο τον οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουν ως ενήλικες η υπόστασή τους ή όπως σε πάση περιπτώσει εκείνοι οπτικοποιούν και μετουσιώνουν την έννοια και τη λέξη άντρας. Η γυναίκα πιο συνεσταλμένη δεν είναι τώρα για εσάς αυτά. Αυτά είναι παροχημένης εποχής και αντίληψης. Συνεχίζουν να υφίστανται και να ισχύουν στην ελληνική οικογένεια σε ένα μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, αυτό που είπα και πριν, σε πολλά θέματα η γλώσσα έχει κοινωνικές κατασκευές. Δηλαδή, εμείς ντύνουμε τις λέξεις, τις έννοιες, οτιδήποτε καταστάσεις κτλ. Τις ντύνουμε με τις δικές μας αντιλήψεις, υποκειμενικές πάντα, ανάλογα με την ηθική μας, ανάλογα με το τι αξίες πήραμε την οικογένειά μας, ανάλογα με την αλήθεια μας που μεγαλώσαμε κι εμείς οι ίδιοι. Και αυτό μας διαφοροποιεί από τα παιδιά. Το λέω πολλές φορές και στους γονείς, ότι αυτό που θα διδάξουμε σε ένα παιδί, εκείνο είναι ακόμα άγραφος πίνακας. Δεν έχει όλες αυτές τις πεποιθήσεις που κουβαλάμε κι εμείς. Οπότε το τι θα του διδάξουμε από το σήμερα είναι καθαρά στο χέρι μας. Και εννοείται ότι ένα παιδί δομεί την ταυτότητά του, την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, για το σώμα του, μέσα από τα μάτια του γονέα του, έτσι. Ασφαλώς. Καθρεφτίζεται εκεί και σίγουρα ακριβώς. Τα παιδιά, σαν μιμητικά πλάσματα, γνωρίζουμε ότι από εκεί λαμβάνουν τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές, σίγουρα και τις αρχές. Αυτό είναι θεμελιώδες και αναντήρητο. Σκεφτόμουν τώρα, όση ώρα συζητάμε, ποια πράγματα είναι βασικά να ξεκινήσουμε να ξεκαθαρίζουμε. Μιλάμε και περιγράφουμε το σώμα και όλο αυτό λαμβάνει άλλες προεκτάσεις πολύ πιο σημαντικές με το τι στάση πρέπει να κρατάμε, ασφαλώς και με την υγιεινή και όλες αυτές τις παραμέτρους, αλλά και απέναντι στους άλλους ή κάποιον ξένο. Και τι περιθώριο αφήνει ένα παιδί και μέχρι πού μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο είναι επιτρεπτό, φυσιολογικό, σωστό, για να μπορεί και το παιδάκι από νεαρή, από νηπιακή ηλικία να αντιληφθεί και σίγουρα να επισημάνει και στους γονείς του. Αν κάτι πάει λάθος.
Αρχικά με το να ξεκινήσουμε να κατονομάζουμε σημεία του σώματός μας και να αποδεχτεί το παιδί τον εαυτό του ως όλον, όλο το σώμα ναι. του, του δείχνουμε ουσιαστικά ότι όσο σημαντικά είναι τα μάτια σου, η καρδιά σου, τα χέρια σου, να μην χτυπήσεις, να μην πάθεις κάτι, το ίδιο σημαντικά είναι τα γεννητικά σου όργανα. Οπότε το παιδί, αντιλαμβάνοντας όλη τη σημαντικότητα του σώματός του, τον οδηγούμε πιο εύκολα στο να αυτό προστατευτεί, να αμυνθεί, να έχει σεβασμό στο σώμα του, μεγαλώνοντας. Άρα μιλάμε και για την, μεταξύ των άλλων, και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Ακριβώς. Αλλά και ασφαλώς ότι η προέκταση μπορεί να πάρει ο σεβασμός ως έννοια. Ακριβώς. Γιατί, Ιωάννα, πολλές φορές λέμε, γιατί παθαίνουμε σε ένα παιδί να περνάμε τον δρόμο απέναντι, με ασφάλεια, να καταπίνει αργά την τροφή του για να μην πνιγεί. Το ίδιο δεν έχει να κάνει και με την ψυχική υγεία και τη σωματική υγεία. Έτσι είναι. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε τα παιδάκια μας ασφαλή και υγιή. Και αυτό το κομμάτι της θωράκισης και σίγουρα να ξεπονηρέψουν με την άλλη έννοια, θέλω να πω, το να βλέπουν λίγο τον κόσμο όχι και τόσο αγνό όσες κάποιες φορές μπορεί να μην είναι τελικά και να μπορούν να προστατευτούν ή να εντοπίσουν αν κάτι δυσαναλογεί, αν κάτι προκύπτει ως ανισορροπία. Ακριβώς. Με το να διδάξουμε λοιπόν τα όρια για τα αγγίγματα, το καλό και το κακό άγγιγμα, τα όρια για τα μυστικά, που πολλά παιδιά ας πούμε, μπορεί να λένε μυστικά, να τους διδάξουμε τα όρια για την ιδιωτικότητα. Πολλά παιδιά θέλουν να προκαλούν και μπορεί να γυμνώνονται ή μπορεί να θέλουν να δουν το γονέα τους γυμνό στο μπάνιο ή να μπαίνουν και τα λοιπά να ρωτάνε «Μαμά, μπορώ να σε βλέπω, τα κάνεις μπάνιο? Μπαμπά, μπορώ να είμαι στην τουαλέτα μαζί σου?» Οπότε εκεί είναι μια καλή ευκαιρία να προσδιορίσουμε ακριβώς τι είναι η ιδιωτικότητα. Ποια σημεία μας πρέπει να τα κρατάμε ιδιωτικά για μας? Ποια σημεία μας δεν πρέπει να τα αγγίξει ένας ξένος? Και σε ποιες περιπτώσεις τα αγγίζει κάποιος, παράδειγμα γιατρός? Οπότε το να έχει ενημερωθεί ένα παιδί πολύπλευρα για το σώμα του, για την αυτοπροστασία του, για το μέχρι πού πάω, μέχρι τι περιθώριο δίνω, ότι έχω, σέβομαι τον εαυτό μου, το σώμα μου, όποτε δεν θέλω κάτι θα πω stop, θα προστατευτώ, όλα αυτά δεν είναι σημαντικά? Σημαντικότατα είναι. Τι συζητάμε τώρα? Απλά σκέφτομαι τώρα μέσα από την περίπτωση αυτή, είναι πολλοί γονείς οι οποίοι είναι πολύ χαλαροί και πολύ, πολύ άνετοι. Μπορεί μια οικογένεια να αλλάζει τα ρούχα, να κάνει μπάνιο με το παιδί, όλα αυτά. Μέχρι ποια ηλικία μπορούν και αν ναι μπορούν να γίνουν? Θα ξαναφερθώ σε αυτό που έλεγα και πριν, ότι δεν έχει να κάνει με ηλικιακό όριο όλο αυτό. Έχει να κάνει με το ότι γιατί θέλει το παιδί μας να μας βλέπει γυμνούς. Αυτό ψάχνουμε εμείς. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θέλει να εκτίθεται συνεχώς σε μια γυμνή θέαση ενός σώματος ενήλικα πλέον, πρέπει να προβληματίσει λίγο. Είναι διαφορετικό να του καλύψουμε την περιέργειά του που είναι φυσική για το πώς είναι στην όψη ένα ενήλικο σώμα, που είναι οκ, okay, και είναι διαφορετικό να θέλει κάθε φορά να μας βλέπει γυμνούς και να εκτιθόμαστε όλοι στο σπίτι. Υπάρχει όμως και άλλη περίπτωση που οι γονείς αισθανόμενοι αυτή την άνεση μέσα στο σπίτι τους δεν σκέφτονται ότι είναι τα παιδιά, είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή κάποια άλλη σκέψη. Άρα να προκύψει και ως τελικά αφόπληση της περιέργειας και του ενδιαφέροντος φυσικού σε ένα μεγάλο βαθμό του παιδιού τους. Είναι και οι γονείς πολλές φορές υπεύθυνοι και πρέπει να σκεφτούν διπλά και τριπλά το τι στάση οι ίδιοι κρατούν. Είναι καλό να νιώθει το παιδί άνετα και να δει αυτό που λέμε να το καλύψουμε εμείς τη φυσική του περιέργεια και να μην το δει κάπου έξω σε μια πηγή που μπορεί να είναι και επικίνδυνη, έτσι. Γιατί με το διαδίκτυο, με την τηλεόραση και όλα αυτά τα μηνύματα που δέχονται, γιατί τα παιδιά δέχονται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αν είναι σωστή ή λάθος, το κρίνουμε εμείς. Είναι OK λοιπόν να καλύψουμε τη φυσική του περιέργεια μέσα από εμάς, που είμαστε πρόσωπα φροντίδες, πρόσωπα αναφοράς για αυτούς. Απλά η υπερέκθεση είναι λίγο το θέμα. Εκεί πρέπει λίγο εμείς να κρατηθούμε, γιατί εμείς είμαστε ενήλικες, εμείς το διδάσκουμε το παιδιού. Γιατί μετά βλέπουμε παιδάκια που και στους παιδικούς σταθμούς ή πάνε στο σχολείο αργότερα και είναι τόσο εξοικειωμένα με το γυμνό θέαμα, που μπορεί να προκαλέσουμε τη συμπεριφορά τους. Και μετά λέμε τι φταίει, τι πήγε λάθος, τι συνέβη στο παιδί κτλ. Σίγουρα δεν δημιουργεί τραύμα η θέαση ενός γυμνού μπαμπά ή μιας μαμάς στο σπίτι, αλλά μιλάμε για την υπερέκθεση. Ακριβώς. Και κάθε τι υπερβολικό ούτως ή άλλως είναι εκ των πραγμάτων εσφαλμένο και δημιουργεί άλλα ζητήματα. Ακριβώς. Σκέφτομαι ότι ποια είναι τα όρια μεταξύ της αίσθησης του να είμαστε σούπερ άνετοι ή τα παιδιά μας με το να αισθανθούμε ότι τώρα ξεπερνάμε τα όρια. Μπορεί, ξεκαθαρίζεται, μπορεί εύκολα να δομηθεί, να ξεκαθαριστεί. Μέχρι πού πρέπει, τα όρια. Αυτό πάλι έχει να κάνει με την δική μας υποκειμενική αντίληψη για το κομμάτι της σεξουαλικότητας, σίγουρα με τα βιώματα που έχουμε λάβει και εμείς ως παιδιά σε προηγούμενη
γενιά κτλ. Διότι θα δεις γονείς που θα είναι σούπερ άνετοι και θα πούν ότι εγώ θέλω και είμαι okay στο σπίτι και κυκλοφορούμε όλοι και αλλάζουμε και έχουμε εικόνα ενός του αλλού κτλ. Και θα δεις γονείς που είναι τόσο μεγάλο το ταμπού τους που δεν θέλουν καν ποτέ το παιδί να εκτεθεί είτε σε θέαση, είτε σε ηχητικό μήνυμα, είτε το οτιδήποτε, σε συζήτηση που να έχει να κάνει γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δύο ακραίες περιπτώσεις. Όμως δύο υπαρκτές περιπτώσεις οικογενειών. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν είναι αναλόγως τι θέλει ο κάθε γονέας και ο κάθε ενήλικας που ασχολείται με παιδιά, αν θέλει να ακολουθήσει την υποκειμενική του αντίληψη για το θέμα αυτό και να το μεταλαμπαδεύσει στο παιδί, ή αν θέλει να ακολουθήσει την αντικειμενική αλήθεια, τις έρευνες, τι δείχνουν οι πλέον. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τι δείχνει η ψυχολογία και πώς θα θωρακίσουμε τα παιδιά μας ψυχικά και σωματικά. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα τα οποία σου απευθύνουν οι γονείς? Το νούμερο ένα ερώτημα είναι το τι είναι σεξ που θα ρωτήσει ένα παιδί, ή το πώς γεννήθηκα εγώ ή πώς γίνονται τα παιδιά. Θα ρωτήσουν γιατί ο μπαμπάς έχει πιο μεγάλο γεννητικό όργανο από ό,τι έχω εγώ. Ένα αγοράκι, σούμε, θα το ρωτήσει. Ένα κοριτσάκι θα ρωτήσει, εγώ μπορώ να κάνω παιδιά? Θα ρωτήσει τη μανούλα. Ένα παιδάκι πρόσφατα με ρώτησε, κυρία, εγώ μπορώ να φιλήσω το φίλο μου τον Νίκο στο στόμα? Γιατί είχε δει μια εικόνα στην τηλεόραση που κατάλαβε ότι αυτοί που αγαπιούνται πάρα πολύ μπορούν να φιληθούν στο στόμα. Οπότε σου λέει, από τη στιγμή που εγώ αγαπώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Νίκο, γιατί έχουν διαφορετική έννοια της αγάπης τα μικρά παιδιά, ρωτάει λοιπόν, μπορώ να φιλήσω το φίλο μου τον Νίκο στο στόμα? Συνήθως αυτές είναι ερωτήσεις. Αυτό τώρα που επεσήμανες. Και με την ομοφιλοφιλία και με όλες αυτές τις μεγαλώνοντας εικόνες τις οποίες μπορεί να έχει ένα παιδί και σίγουρα μια κατάσταση η οποία αν μη τι άλλο καθόλου αρνητικά δεν θα έπρεπε να είναι χρωματισμένη ασχέτως των αντιλήψεων πολλών ανθρώπων πάνω σε αυτό το κομμάτι και την διαφορετικότητα. Mm-hmm. Ποια είναι η στάση και ποια είναι η απάντηση που ιδανικά θα έπρεπε να δώσει ένας γονιός? Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε ακόμα για νηπιακή ηλικία και δεν έχει προσδιοριστεί 100% ο κοινωνικός ρόλος του φύλου, όπως λέμε, γιατί βιολογικά το φύλο έχει σχηματιστεί με το που γεννιόμαστε. Ο κοινωνικός λοιπόν ρόλος του φύλου σίγουρα σχηματίζεται αργότερα. Οπότε εμείς για αρχή, αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, δεν μας ενδιαφέρει τόσο να μπούμε σε λεπτομέρειες σεξουαλικότητας, σεξουαλικής δραστηριότητας ή επιλογής του έτερου φύλου ή του έτερου νήμιση που πολλοί επιλέγουν στα παιδιά νηπιακής. Μας ενδιαφέρει κυρίως το να αποδεχτούν τον εαυτό τους, το σώμα τους, να μην νιώθουν ντροπή και ενοχή γι' αυτό, να βάλουμε τα όρια, τα αγγίγματα, τα μυστικά, το γυμνό στο σπίτι, το να βάλουμε τα όρια μας για το λεξιλόγιο, τις χειρονομίες που χρησιμοποιούν, γιατί πολλές φορές τείνουν να είναι προκλητικά. Και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, επιστρέφοντας πάλι στο κομμάτι αυτό και μπορεί να ακούσουν και να χρωματίσουν τη λέξη γκέι, για παράδειγμα, σε τόσο νεαρή ηλικία και όμως γίνεται, ως φρισιά. Ακριβώς. Και να την απευθύνουν. Εκεί εμείς τι ρόλο κρατάμε ως γονείς, δηλαδή πώς θα εξηγήσεις στο παιδί σου τι πρέπει να του πούμε πάνω στο κομμάτι αυτό? Εκεί εμείς θα αποκωδικοποιήσουμε τη λέξη. Ουσιαστικά θα του εξηγήσουμε τι σημαίνει η κάθε λέξη που μπορεί να προφέρει. Γιατί πολλά παιδιά, όταν είπαν μία λέξη και εμείς δείξαμε ότι μην το ξαναπεί αυτό, ήταν κακό. Ουσιαστικά εμείς του δείξαμε ότι είναι προκλητική αυτή η λέξη. Γιατί ήρθαμε εμείς οι δυσκολητές και αμήχανοι. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, με το ότι ντύσαμε εμείς τη λέξη με την τροπή και την ενοχή. Τα παιδιά που θα πούν μία λέξη, ακόμα και να γελάσουν ή να προκαλέσουν, αν τους εξηγήσουμε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που λένε, τι είναι αυτή η λέξη, τι σημαίνει αυτή η λέξη, και απλά τους λύσουμε την απορία τους, δεν θα θέλουν να προκαλέσουν ξανά. Οπότε πολλές φορές αυτό που λέω στους γονείς είναι ότι όταν απαντάμε μυστήριο, με ενοχή, λίγο είμαστε κρυψίνους, λίγο αποφεύγουμε αυτό που λέγαμε την ερώτηση για αργότερα. Εκείνο που τα παιδιά θα αρχίσουν, αυτό που λέμε, να πονηρευτούν, να ψάξουν αλλού, να το ξαναπούν ξανά και ξανά, να προκαλέσουν. Να δουν και τις αντιδράσεις μας. Ακριβώς. Γιατί ποια είναι η δουλειά των παιδιών? Να πιέζουν τα όρια μας. Και να παρατηρούν και τα να πάντα. Να βλέπουν αντιδράσεις. Έτσι είναι. Και έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι καταρχήν να είσαι γονιός και πόσα καταιγιστικά ερωτήματα καθημερινώς, και μη σου πω και κανένα και κάθε λεπτό, προκύπτουν και έρχονται στο μυαλό μας και είμαστε εκεί και πρέπει να είμαστε αρμόδιοι για το τι θα πούμε, πώς θα το πούμε και κατά κάποιον τρόπο κρίνεται και η συνολικά εικόνα που διαμορφώνει το ίδιο μας το παιδί. Και φυσικά και η δική του προσωπικότητα. Mm-hmm. Πολύπτυχο και πολυσχηδές το σεμινάριο αυτό, στο οποίο σήμερα θα μιλήσεις και θα λύσεις πολλές απορίες. Πες μας πού και πότε. Είναι απόψε λοιπόν, 6:30, είναι στο Kids Academy, στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 73.
Εκεί λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν πάρα πολλοί γονείς, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα παιδιά μας και να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι να μιλήσουμε και να προσεγγίσουμε τέτοιου είδους θέματα. Χωρίς ταμπού. Ακριβώς. Διότι η έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των παιδιών μας σίγουρα τους θωρακίζει ψυχικά, σίγουρα τους προετοιμάζει για το αύριο και σίγουρα το να μιλήσουμε σήμερα στο παιδί μας εμείς του διασφαλίζουμε ένα ασφαλές αύριο. Ακριβώς. Και καλύτερα από εμάς να ξεκινούν όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρά από κάποιον άλλον και δεν ξέρουμε και με τι τρόπο μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, με πολλά τέτοια θέματα και εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, τις ιδέες σας, τις ερωτήσεις που θέλετε να απευθύνουμε στους ειδικούς, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram, στο email μας, όπου επικοινωνείτε. Εμείς είμαστε εκεί για να σας δώσουμε απαντήσεις και σίγουρα άμεσα να δρομολογήσουμε αντίστοιχα ζεστές συζητήσεις. Γιατί σε εσάς απευθυνόμαστε, για εσάς είμαστε εδώ. Μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με DIY, με τη Μαρή Μουσταϊζή να μας δείχνει μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά στον χορό των αποκρεών. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας για μικρά και μεγάλα παιδιά στολές χειροποίητες. Σε πολύ λίγο.